Αγαπητοί τηλεθεατοί, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβιλιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι να μάθουμε ποιος είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Εάν θα ρωτήσουμε τους χριστιανούς που είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού και θα πούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε και λατρεύουμε, θα ακούσουμε τις εξής απαντήσεις. Άλλοι θα πούν ότι ο Χριστός ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που πέρασε εδώ στη γη. Άλλοι θα πούν ο Χριστός ήταν ένας σοσιαλιστής. Άλλοι θα πούν ο Χριστός ήταν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής. Άλλοι θα πούν ο Χριστός ήταν ένας επαναστάτης της εποχής του και τέλος. Άλλοι θα πούν ότι ο Χριστός ήταν ένας αρχηγός που έκανε μια θρησκεία και παριστάνουν τον Χριστό σαν τον Βούδα και σαν τον Μωάμεθ. Και λένε, όπως ο Βούδας και ο Μωάμεθ έκαναν θρησκεία, έτσι και ο Χριστός έκανε τον χριστιανισμό. Αλλά για να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε και λατρεύουμε, πρέπει να γνωρίσουμε τούτο, ότι σε καμιά θρησκεία, σε καμιά φιλοσοφία, σε κανένα κοινωνικό σύστημα δεν υπάρχει έστω και μια προφητεία για κάποιο πρόσωπο που πρόκειται να γεννηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι βουδιστές δεν μπορούν να μας δείξουν έστω μια προφητεία για τον Βούδα. Ομοίως και οι μουσουλμάνοι και αυτοί δεν μπορούν να μας δείξουν έστω μια προφητεία για τον Μωάμεθ. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία και η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για τη γέννηση του Χριστού. Έχει προφητείες για την δασκαλία του Χριστού. Έχει προφητείες για τα θάματα του Χριστού, έχει προφητείες για τα πάθη και σταυρικό θάνατο του Χριστού και τέλος έχει προφητείες για την Ανάσταση του Χριστού. Μόνον ένας Θεός μπορούσε να προείπει αιώνια πράγματα πριν αυτά συμβούν. Εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι κρατάμε την Καινή Διαθήκη, θα ειδούμε. Όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσα την λεπτομέρεια. Δε τούτο, τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο Χριστός ήταν επάνω στο Σταυρό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 28-30, «Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει διψώ». Σαν είδε ο Χριστός ότι εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη για να εκπληρωθεί πέρα για πέρα η πιο τελευταία λεπτομέρα που ήταν για αυτόν, είπε διψώ. Και αφού το έφεραν όξος ξύδι, όταν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεστε, που σημαίνει εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός, αγαπητοί τηλεθεατές, ήθελε να εκπληρωθεί πέρα για πέρα η πιο τελευταία προφητεία που ήταν για Αυτόν. Να εκπληρωθεί δηλαδή ο 68 ψαλμός, 22 στίχο που λέγει και η προφητεία. «Έτωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και στη δίψα μου επουτισάμε όξος». Μόνον για το Χριστό υπάρχουν προφητείες. Για τον Βούδα και για τον Μωάμεθ δεν υπάρχει ούτε μια προφητεία. Αλλά επειδή
Πολλοί που είναι χριστιανοί, βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα κάνουμε μια διάκριση μεταξύ Χριστού, Βούδα και Μωάμεθ. Πρώτον, ότι για τον Βούδα και για τον Μωάμεθ δεν υπάρχει ούτε μια προφητεία. Για τον Χριστό υπάρχουν εκατοντάδες προφητείες από τη γέννησή του μέχρι την Ανάστασή του. Δεύτερον, η διδασκαλία του Χριστού μπροστά στη διδασκαλία του Βούδα και του Μωάμεθ μοιάζει σαν τον ήλιο. Αντίθετα, η διδασκαλία του Βούδα και του Μωάμεθ μπροστά στη διδασκαλία του Χριστού μοιάζουν σαν τα κεριά. Απόδειξης ότι η διδασκαλία του Χριστού μπροστά στη διδασκαλία του Βούδα του Μωάμεθ είναι τούτο. Ετόλμησαν ποτέ ο Βούδας και ο Μωάμεθ να πούν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθούν εμεί, ομοί περπατήσαν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ή ετόλμησαν ποτέ ο Βούδας και ο Μωάμεθ να πούν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ή ετόλμησαν ποτέ ο Βούδας και ο Μωάμεθ να πούν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός επάνω στον τάφο του Λαζάρου? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, και αμέσως τον ανέστησε. Ή ετόλμησαν ποτέ ο Βούδας και ο Μωάμεθ να πούν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός στο σπίτι του Αιήρου, που το κοριτσάκι είχε πεθάνει, και ενώ όλοι έκλαιγαν, ο Χριστός τους είπε: «Μη κλαίτε, δεν πέθανε το κορίτσι, αλλά καθέβει, κοιμάται», και αμέσως την ανέστησε. Ή να προχωρήσω παραπέρα. Ετόλμησαν ποτέ ο Βούδας και ο Μωάμεθ να πούν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός? Ο ουρανός και η γη παραλεύσονται, οι δε λόγοι μου ομοί παρέλθουσι. Τρίτον, ο Βούδας και ο Μωάμεθ δεν έκαναν κανένα θαύμα. Ο Χριστός εκατοντάδες θαύματα έκανε. Εθεράπευσε λεπρούς, εθεράπευσε τυφλούς, εθεράπευσε δαιμονισμένους, εθεράπευσε παραλυτικούς, ανέστησε νεκρούς. Ο Βούδας, όπως είπα, και ο Μωάμεθ δεν έκαναν ούτε ένα θαύμα. Τέταρτον, ο Χριστός έδωσε τον εαυτόν του στην θυσία, εθυσίασε τον εαυτόν του για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Ο Βούδας και ο Μωάμεθ δεν θυσιάστηκαν, αλλά πέθαναν όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Πέμπτον, ο Βούδας και ο Μωάμεθ πέθαναν, αλλά δεν αναστήθηκαν. Ο Χριστός όμως πέθανε επάνω στο σταυρό, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Και όχι μόνο αναστήθηκε και εφανερώθηκε, αλλά προτού σταυρωθεί ο Χριστός είχε μιλήσει για το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Ιδού τι έλεγε προτού σταυρωθεί στους Αποστόλους. Από τότε ήρξε το Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν απευθύν εις Ιερουσαλήμ και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκταθήνε και την τρίτη μέρα γερθήνε. Και πάλι, αναστρεφομένον δε αυτόν εις τη Γαλαία, ανήπεν αυτής ο Ιησούς, με έλεγε ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύσει και γραμματεύσει και κατακρούσουν αυτόν θανάτο και την τρίτη μέρα εγερθήσεται. Και πάλι, και αναβαίνουν ο Ιησούς εις Ιερουσαλήμ, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν
εν τη οδό και είπεν αυτής. Ιδω αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου παραδοτήσεται, της αχυρεύσει και γραμματεύσει και κατακρινούσεν αυτόν θανάτο. Και παραδώσουσε αυτόν τη σέρνηση, εις το εμπέξε και μαστιγώσε και σταυρώσε και την τρίτη μέρα αναστήσεται. Και προλίγο, τη Μεγάλη Πέμπτη, είπε στους μαθητάς, μετά δε το εγερθύνημε, πράξου μας εις τη Γαλαία. Με όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, μόνον για τον Χριστό υπάρχουν προφητείες και για κανέναν άλλον, ούτε για τον Βούδα, ούτε για τον Μωάμεθ. Αλλά για να δούμε καλύτερα ποιος είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που πιστεύουμε και λατρεύουμε, θα μπούμε τώρα στα βαθιά νερά. Στους πρώτους αιώνας του χριστιανισμού παρουσιάστηκαν μέσα στην Εκκλησία αιρετικοί. Ο πρωτομάστορας των αιρέσιων ήταν ο Άριος. Τι ήταν ο Άριος? Πρεσβύτερος, επίσκοπος. Διότι ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος της εποχής εκείνης το ίδιο ήταν. Και τι πίστευε ο Άριος για τον Χριστό? Πίστευε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα που έκτισε ο Θεός, καθώς πιστεύω σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιακωβά. Και τι εδίδασκε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ο Άριος? Έλεγε «Ιν ποτέ ότε ουκίν», που σημαίνει υπήρχε εποχή που ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός δεν υπήρχε. Αυτά εδίδασκε ο Άριος. Αλλά για να δούμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Υπήρχε ο Χριστός και από πότε υπήρχε? Θα αναφέρω δύο χωρία από την Παλιά Διαθήκη, από τους ψαλμούς. Το πρώτο είναι στο 44 ψαλμό 7-8 στίχους. Λέγει εκεί «Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνη και μη σας ανομίαν, δε τούτο έχρισες ο Θεός σου έλλον αγαλιάσος παρά τους μετόχους». Αυτό το χωρίο είναι για το πρόσωπο του Χριστού, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Και το δεύτερο χωρίο είναι στο 101 ψαλμό 28-30 στίχους. «Καταρχάς, Συ Κύριε, τι γίνεται μιλίου σας και έργα το χειρό σου εις είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται, Συ δε διαμένεις και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλων ελίξεις αυτούς και αλλαγίσονται, Συ δε ο αυτοσύ και τα αίτια σου όχι εκλείψουσι». Αυτά τα δύο χωρία, αγαπητοί τελευταίτες, είναι για το πρόσωπο του Χριστού. Ότι πράγματι είναι για το πρόσωπο του Χριστού, αυτό μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο Εβραίους Επιστολή 8-12 στίχους. Προτού όμως αναφέρω πώς το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, θα αναφέρω ένα άλλο χωρίο, το 7 παραπάνω, που εκεί ο Παύλος αναφέρει ένα άλλο χωρίο από το 103 ψαλμό, 4 στίχο, που εκεί λέγει για τους αγγέλους. «Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Και αφού ο Παύλος γράφει τι λέγει η Αγία Γραφή για τους αγγέλους, έπειτα γράφει τι λέγει για τον αιών. «Προς δε τον αιών», που σημαίνει. Ενώ αυτά λέγει για τους αγγέλους η Αγία Γραφή, και γράφει ο Παύλος στη συνέχεια τι λέγει για τον αιών. Και γράφει το 44 ψαλμό. «Προς δε τον αιών, ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η γάψας δικαιοσύνη και εμείς ανομία, δια τούτο εχρησέσαι ο Θεός ο Θεός σου, έλλον αγαλιάσος παρά τους μητόχους σου». Και αφού γράφει το 44 ψαλμό,
Έπειτα ο Παύλος γράφει ένα «και», που σημαίνει ότι και σε άλλο μέρος της γραφής λέγει για τον Υιόν και γράφει το 101 ψαλμό. «Και σύ καταρχάς, Κύριε, τι γίνεται μιλίου σας, και έργα το χειρό σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλουν ελίξεις αυτούς και αλλαγήσονται, σύ δε ο αυτός εσύ και τέτοισο ο κεκλήψος». Αυτά τα δύο χωρία που αναφέρει και η παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι για το πρόσωπο του Χριστού. Και μας διδάσκουν αυτά τα δύο χωρία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Χριστός αυτός που μαζί με τον Θεό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Ότι πράγματι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, θα αναφέρω 4-5 χωρία. Μπορούσα να αναφέρω εκατοντάδες χωρία, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Στο πρώτο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μας διδάσκει εκεί ότι ο άγγελος Γαβριήλ είπε στη μητέρα του Κυρίου, στη Μαριά, ότι θα αξιωθεί να γεννήσει το Υιόν του Θεού. Και στίχη 34-35 λέγει, είπε δε Μαριά προς τον άγγελο, πώς είστε μη τούτο επί άνδρα ο γενόσκο, και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη σε ψήσου επισκιάσει, διό και το γενόμενο Άγιον κληθείστε Υιός Θεού. Η Μαριά, η μητέρα του Κυρίου, είπε στον άγγελο, πώς θα γίνουν όλα αυτά, επειδή εγώ άντρα δεν έχω, δεν γνωρίζω, δεν έχω άντρα. Και ο άγγελος της είπε, Πνεύμα Άγιον θα επέλθει πάνω σου και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Δια τούτο αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα είναι ο Υιός του Θεού. Να λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το λέγει ο ίδιος ο άγγελος Γαβριήλ, ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Υιός του Θεού. Στο 16ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, μας δάσει εκεί ότι ο Χριστός ρώτησε τους μαθητάς και τους είπε, τι να με λέγω συν οι άνθρωποι είναι των αιών του ανθρώπου, ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Ιδε είπον, εμέν Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά δε Ηλίαν, έτερ δε Ιερεμίαν, ή ένα των προφητών. Και οι μαθητές του απαντάνε. Μερικοί λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας και μερικοί άλλοι λένε ότι είσαι ένας από τους αρχαίους προφήτας. Λέγει αυτής, εμείς δε, τι να με λέγετε είναι, ναι, τους λέει ο Χριστός, τα πλήθη του λαού έχουν αυτές τις ιδέες για μένα. Εσείς όμως, εσείς που είσαστε κοντά μου, είδατε τα θαύματά μου, ακούσατε τη διδασκαλία μου, εσείς ποιον λέτε ότι είμαι εγώ. Και στίχη 16-17 λέγει, αποκριθείς δε συν Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάρος ή Σίμων, η Εβαριονά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψέσι αλλοπατήρ μου ο εν της ουρανής». Ο Πέτρος αποκριθείς και είπε στον Χριστό, «Εσύ είσαι ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τον Πέτρο, «Μακάρος και ευτυχής είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, ότι αυτό δεν σου το εφανέρωσε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς». Να, ο Θεός Πατέρας εφανέρωσε στον Απόστολο Πέτρο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζωντανού Θεού.
στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μας δάσει εκεί ότι ο Χριστός είπε στον Ναθαναήλ, να ένας γνήσιος πραγματικός άνθρωπος ποδόλος δεν υπάρχει μέσα του. Ένας γνήσιος πραγματικός πατριώτης. Ο Ναθαναήλ του λέγει, από πού με γνωρίζεις? Και ο Χριστός του είπε, προτού σου φωνάξει ο Φίλιππος που ήσουν κάτω από τη σεκιά, εγώ σε είδα. Και 50 στίχο λέγει, απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, Ραβί, σύ ο αιώς του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ο Ναθαναήλ απεκρίθη και είπε στον Χριστό, Ραβί, που σημαίνει διδάσκαλε, εσύ είσαι ο αιώς του Θεού, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Να, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ο Υιός του Θεού. Στο έκτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μας δάσει εκεί ότι ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη του λαού για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, του σώματός του και του αίματός του. Πολλοί όμως από τα πλήθη του λαού που τον ακολουθούσαν είπαν, σκλερός εστίν ούτως ο λόγος, τις δυνατή αυτού ακούειν. Σκλερά είναι αυτά τα λόγια που μας λέγει. Ποιος μπορεί να τον ακούσει και τι μας πέρασε? Ότι είμαστε ανθρωποφάγοι να φάμε το σώμα του και να πίνουμε το αίμα του? Και τον εγκατέλεψαν όλοι και έφυγαν και δεν τον ακολούθησαν πια τον Χριστό. Τότε ο Χριστός είπε στους 12 μας φυτάς, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Και στίχη 68-69 λέγει, απεικριθούν αυτός Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να πελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιώνιου έχεις και εμείς πεπιστεύκαμε και γνώκαμε ότι εσύ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Απεκρίθη ο Σίμων Πέτρος και είπε, ποιον να ακολουθήσουμε, Κύριε? Εσύ έχεις αιώνια λόγια, αθάνατα λόγια, ζωντανά λόγια. Και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε, καταλάβαμε ότι εσύ είσαι ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού που είχαν προφητεύσει οι προφήτες. Στο 20ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 31 στίχο λέγει, τα αυτά δε γέγραπτε, ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύοντες ζωή έχετε εν το ονόματι αυτού. Μόνον την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αν θα διαβάσουμε, που έχει 5 κεφάλαια και 105 στίχους, θα δούμε και ότι παραπάνω από 20 φορές αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και ενώ είναι ο Υιός του Θεού, είναι και Θεός. Γι' αυτό θα αναφέρω 7-8 χωρία που μας διδάσκουν που ο Χριστός είναι Θεός. Στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 23 στίχο, εκεί ο Ευαγγελιστής γράφει μια προφητεία από το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα, 14 στίχο, που εκεί ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού προφητεύει την υπερφυσική γέννηση του Κύριου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένον Μαρία. Ιδού η Παρθένος εγκαστεί 6 και 6 αιών και καλέσου στο όνομα του Εμμανουήλ ο εστί μεθερμινευόμενο μεθυμόρθεως. Η λέξη Εμμανουήλ είναι εβραϊκή και στην ελληνική μετραφάζεται είναι ο Θεός μαζί μας. Το Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου Μαρίας, ο Εμμανουήλ που είναι μαζί μας είναι Θεός. Στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο πρώτος στίχο λέγει, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος.
Από τη στιγμή που υπήρχε ο Θεός, υπήρχε ο Υιός, ο Λόγος, και Θεός ήτο ο Λόγος. Στο 20ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 28 στίχο, εκεί ο Απόστολος Θωμάς, χωρίς να ψηλαφίσει το Χριστό, μετά την Ανάστασή Του, φώναξε δυνατά και είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», σαν να λέγει στα εβραϊκά «Γιαχβέ μου και Θεέ μου». Στο 20ο κεφάλαιο Πράξη των Αποστόλων, εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους επισκόπους της Εφέσου και στο 28 στίχο, ανάμεσα στα άλλα, είπε και τους εξής λόγους. «Προσέχετε ούνε αυτής και παντή το ποιμνείο, ενώ εμάς το πνεύμα του Άγιον έθετο από σκόπους να ποιμάνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού ή περιποιήσατε δε του ιδίου αίματος». «Να προσέχετε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «στους επισκόπους της Εφέσου, σε εσάς και σε ολόκληρο το ποιμνείο, που εσάς το πνεύμα του Άγιον σας τοποθέτησε να ποιμάνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, του Γιαχαβέ Θεού, την οποία την εκτίσατο για το αίματος του». Στο 1ο κεφάλαιο Ρωμαίος Επίστολη, 5 στίχο, εκεί ο Παύλος λέγει «Όνοι πατέρες και εξώνει Χριστός, το κατασάρκα, ο όνοι επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας αμήν». «Είναι Θεός ευλογητός ο Χριστός», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Στην 1η Τιμόθεων Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 16 στίχο, λέγει και ο Παύλος «Θεός εφανερώθεν σακή, εδικιώθεν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έδνηση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Προς Τίτον Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, 13 στίχο, γράφει και ο Παύλος «Προσδεχόμη τη μακρύ εν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». «Είναι μεγάλος Θεός ο Χριστός», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Στην 1η Επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, 20 στίχο, λέγει εκεί «Είδαμε δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδοκη μη διάνοια ή να γνώσκουμε τον αληθινό και επιστέψουμε τον αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωιώνος». Να λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Με όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί κλαθατέ, είδαμε τα εξής. Ότι μόνον για το Χριστό υπάρχουν προφητείες. Για τον Βούδα και για τον Μωάμεθ δεν υπάρχει ούτε μια προφητεία. Είδαμε ακόμα ότι η δασκαλία του Χριστού μπροστά στη δασκαλία του Βούδα και του Μωάμεθ μοιάζει σαν τον ήλιο. Αντίθετα, η δασκαλία του Βούδα και του Μωάμεθ μπροστά στη δασκαλία του Χριστού μοιάζουν σαν τα κεριά. Είδαμε ακόμα ότι ο Βούδας και ο Μωάμεθ δεν έκανε κανένα θαύμα. Δεν έκανε κανένα θαύμα. Ο Χριστός όμως έκανε εκατοντάδες θαύματα. Είδαμε ακόμα ότι ο Χριστός εθυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό για τη θυσία της ανθρωπότητος. Ο Βούδας και ο Μωάμεθ δεν θυσιάστηκαν, αλλά πέθαναν όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είδαμε ακόμα ότι ο Βούδας και ο Μωάμεθ πέθαναν, αλλά δεν αναστήθηκαν. Ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Είδαμε ακόμα ότι ο Χριστός, με τα χωρία που ανέφερα, είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Χριστός, αυτός που μαζί με τον Θεό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα εδημιούργησαν τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Τέλος,
Για να τα καταλάβουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα του Άγιου τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο 21 στίχο γράφει, «Ου γαρδελήματι ανθρώπου, ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύμα του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άλλοι Θεού άνθρωποι». Έτσι πρώτον να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον να τη μελετήσουμε και τρίτον να την τηρήσουμε. Για να τα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή, ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, η ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με την Αγία Γραφή δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Επουράνιο, Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.